αλλά τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μίλησε και ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ταμείο, λέγοντας ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γνώριζε πολύ καλά πως το πρόγραμμα δεν βγαίνει και κυρίως ότι θα προκαλέσει ραγδαία επιδείνωση του ιδιωτικού επιπέδου των Ελλήνων. Αυτό σημαίνει απλά πως θυσιάσαμε την Ελλάδα στο βωμό της παγκόσμιας οικονομίας. Ο κύριος Μανιτάκης, υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση επικραμένου, μιλώντας στην κάμερα του Άρτη, αποκαλύπτει. Ο Τόμσεν ήταν ένας εξαιρετικός διαπραγματευτής. Συνέχεια αισθανόμουν ότι η χώρα μου ταπεινωνόταν. Ένα βράδυ μου είπε: «Από εσένα εξαρτάται αν η χώρα σου θα πάρει 8 δις ευρώ για τη δόση». Ο φόβος, αυτό καλλιεργούσαν. Και την υποταγή. Δεν μου έδινε την εντύπωση ότι συνομιλεί με έναν υπουργό μιας κυρίαρχης χώρας, ότι με σέβεται. Μου μιλούσε σαν να ήμουν εκπρόσωπος μιας χώρας που δεν ήταν απλώς ο φιλέτης, αλλά μια φαυλοκρατική χώρα. Μια χώρα τεμπέληδων. Εγώ πιστεύω ότι ο Τόμσεν το έχει πάρει προσωπικά και ήθελε να πάρει εκδίκηση. Όσο υποψιαζόμαστε, όσα φοβόμαστε και καταγγέλουμε αυτή την πενταετία στην Ελλάδα, τα βλέπουμε να αποτυπώνονται από τα πλέον επίσημα χείλη στο ντοκιμαντέρ του Άρτε. Ενώ αξίζει να γίνει σαφές ότι είναι μύθος και το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πλήρωσαν από την τσέπη τους για την ελληνική κρίση. So for the moment, the Greek debt crisis has cost basically nothing to the European taxpayers. The reason for that is that the help given by the European partners to Greece have been provided only through loans. And basically, the European partners have been borrowing money from the financial market, and they have lent that money to Greece. They have even made some profits on these loans, because the interest that they charge to Greece is higher than the one they pay to the financial market. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν και εφόσον η Ελλάδα οθείται σε μια έξοδο, ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα το πληρώνει ακριβά. Then, the cost for the European taxpayers would be an average of 600 euros per citizen.